Ευχαριστώ πολύ κύριε Αναπληρωτή Πρόεδρε, κύριε Πρίτανη, κύριε Κοσμήτορα, κύριε Πρόεδρε, και Ανπληρωτά Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι. Θα μιλήσουμε για την ηγεσία στην ιατρική με το πρώτο ερώτημα τι είναι η ηγεσία. Και όπως πολύ σωστά ακούσαμε πριν, δεν υπάρχει ένας ορισμός. Υπάρχουν όμως κάποια βασικά καθήκοντα του ηγέτη. Και αυτά είναι το πρώτο να προσδιορίσει ένα όραμα, ένα στόχο, να προσδιορίσει το μονοπάτι που θα πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα για να φτάσει εκεί και το δεύτερο, αυτή την ομάδα να μπορέσει να τη δώσει κίνητρα, να τη δώσει όθηση για να την ενεργοποιήσει, να έχει μια ενεργή συμμετοχή σε αυτή τη διαδρομή. Τι είδου στόχο ή όραμα, πολλά και διάφορα από το να στείλουμε έναν άνθρωπο στο φεγγάρι να νικήσει μια χώρα σε ένα παγκόσμιο πόλεμο, η δημιουργία ενός εθνικού συστήματος υγείας, καλύτερη διαχείριση ασθενών με καρκίνο, με υπέρταση, μείωση χρόνου στα επίγοντα, όλα αυτά είναι φιλόδοξα. Και το βασικό που χρειάζονται είναι μια ομάδα για να μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα. Η θεωρία ηγεσία πολύ σύντομα και ακούσαμε τις διαφορετικές ε, ιδέες. Αρχικά, παλαιότερα ήταν η γενετική θεωρία ότι ο ηγέτης γεννιέται, είναι κληρονομικό. Αυτό σιγά σιγά άλλαξε όπως έπεσαν οι βασιλικοί οίκοι, ήρθε η βιομηχανική επανάσταση. Παρέμεινε όμως η θεωρία των χαρακτηριστικών, μια παραλλαγή της γενετικής που έλεγε ο ηγέτης πρέπει να είναι ψηλός, πρέπει να έχει δυνατή φωνή, πρέπει να είναι όμορφος αλλά και πάλι δεν μας έλεγε για διαμόρφωση ηγεσία, το οποίο ήρθε να το κάνει θεωρίε συμπεριφορά, όπου πλέον δεν μας νοιάζει ποιο είναι ή πώς είναι ο ηγέτης, αλλά μας νοιάζει τι κάνει. Και τα βασικά μηνύματα είναι ότι η ηγεσία δεν είναι κληρονομική δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και όποια χαρακτηριστικά σχετίζονται με πετυχημένη ηγεσία δεν είναι κληρονομικά. Αυτό τι σημαίνει και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι η ηγεσία μπορεί να διδαχθεί, μπορεί να διαμορφωθεί. Πώς, ποικιλοτρόπος, είναι η προσωπική εμπειρία, διάφορα εμπειρίες που όλοι έχουμε βιώσει, που ήταν καθοριστικές. Είναι η μελέτη και η εκπαίδευση είναι η παρατήρηση, είναι η εξάσκηση που θα δούμε, είναι ο χώρος που λειτουργούμε το περιβάλλον και το πιο σημαντικό ίσως η ανάγκη. Υπάρχουν πολλές πηγές που μας μιλάνε για τις ζωές, τις εμπειρίες, της γνώσης από ηγέτες στην ιστορία από τους οποίους μπορούμε να μάθουμε υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπως όπως Αλεξάνδρου, όπως ο Γεωργίου Παπανικολά, ανθρώπων που άλλαξαν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Υπάρχουν και παραδείγματα από τη χώρα μας ανθρώπων οι οποίοι με το όραμά τους κατάφεραν να κινητοποιήσουν έναν ολόκληρο λαό σε τομεί, όπως ο αθλητισμός και μιλάω για τον Νίκο Γκάλι. Υπάρχουν και παραδείγματα προς αποφυγή, όπως, από τα οποία μπορούμε πολλές φορές να πάρουμε μεγαλύτερα μαθήματα. Και σε όλα αυτά παίζει ρόλο ο μέντορας. Είναι αυτός ο οποίος θα σμπρώξει, είναι αυτός που θα καθοδηγήσει. Ένας ρόλος πολύ δύσκολος. Η εξάσκηση. Όλοι εδώ πέρα ανήκουμε σε συλλόγους επαγγελματικούς, εθελοντικούς. Ανήκουμε σε ομάδες, ανήκουμε σε οργανώσεις. Ο κάθε, ένα, ο κάθε ένα από αυτά είναι ένα μικρό περιβάλλον, είναι μια ευκαιρία για άσκηση ηγεσία. Το περιβάλλον παίζει ρόλο, πρέπει να καταλάβουμε τη φιλοσοφία του οργανισμού, πρέπει να καταλάβουμε τα χαρακτηριστικά των άλλων εργαζομένων τη εργασία για να δούμε τι ηγέτη θα χρειαστούμε. Και λέει κανεί γιατί μα αφορά. Τελικά το θέμα τη ηγεσία. Γιατί έχει να κάνει με όλα τα επίπεδα τη επαγγελματική ζωή. Η ηγεσία δεν είναι μόνο ένα θέμα για τον Πρίτανη ή για τον Πρόεδρο. Είναι για όλου. Είναι για αυτού που θέλουν να επηρεάσουν την κατάσταση του συστήματο υγεία σήμερα. Για αυτού που θα ηγηθούν ή θα βοηθήσουν να παίξουν ρόλο σε τμήματα χειρουργική, σε κλινικέ. Για αυτού που στον ιδιωτικό χώρο θα ηγηθούν τμήματων υγεία. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι όλοι εδώ πέρα μέσα είναι ή μπορούν να γίνουν σε ένα ή άλλο επίπεδο ηγέτε. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μόνο μία επιλογή: είτε να ηγηθεί κανεί, είτε να ακολουθήσει. Αν δεν επιλέξουμε να ηγηθούμε, τότε κάποιο άλλο θα το κάνει και εμεί θα μείνουμε πίσω. Αλλά το θέμα είναι, είμαστε έτοιμοι, μα ετοίμασε για τους γιατρούς τουλάχιστον να μιλήσουμε. Μας έχει εκπαιδεύσει το σχολείο, η σχολή, η ειδικότητα για ηγεσία. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουμε εκπαιδευτεί. Δεν ξέρουμε για την οργάνωση συστημάτων υγεία, οικονομικά, δεν ξέρουμε για τις μη κλινικέ δεξιότητες. Όλα αυτά δεν είναι ακόμα μέρος του συστήματος. Γιατί αυτό που στο τέλος θέλουμε έναν γιατρό του μέλλοντος, ο οποίος θα ηγηθεί ομάδων ασφαλούς και υψηλής απόδοσης που θα συνδυάσει κλινικές, χειρουργικές δεξιότητες μαζί με τις μη κλινικές, όπως η επικοινωνία, όπου θα κάνει την ιατρική πράξη βάσει δεδομένων και όχι βάσει ισχυρισμών, όπου θα οδηγεί σε δεδομένα και θα γίνει διάχυση αυτών. Και πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού θα είναι συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Έχουμε ένα διαφορετικό μοντέλο. Έχει αλλάξει ορισμό του επαγγελματισμού. Παλιά ήταν η αυτονομία το βασικό, τώρα είναι συνεργασία. Παλιά ήταν η αυθεντία, ο ισχυρισμό. Γιατί το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί έτσι το κάναμε πάντα. Ή γιατί έτσι υποδιευθυντή. Αυτό έχει αλλάξει πλέον. Πρέπει να έχουμε δεδομένα, πρέπει να έχουμε μετρήσεις και υπάρχει μια διαφάνεια όλα αυτά αλλάζουν και την έννοια της επαγγελματικότητα. Και αυτή είναι μια παγκόσμια ανάγκη. Αυτά είναι από πρόσφατε ε, συναντήσει που έχουν οργανωθεί διεθνώ από ενώσει χειρουργική, το Αμερικάνικο Κολέγιο Χειρουργών, Αμερικάνικη Ένωση Μεταμοσχεύσεων. οποίε τι κάνουν, Θέλουν να διδάξουν στον χειρουργό και στον γιατρό πώ να μεταφερθεί από το χειρουργείο, από την κλινική, από το ιατρείο στην αίθουσα συνεδριάσεων πώς να μπορέσει να έχει τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητε για να λειτουργήσει εκεί. Και μία ένωση, ένα τομέα που δεν καλλιεργεί ηγέτες, θα αποτύχει. Και θα αποτύχει γιατί δεν θα καθορίσει το μέλλον του. Τα επίπεδα της ηγεσία είναι πολλά και είναι απαραίτητη σε κάθε επίπεδο, από τα χαμηλά ως τα πιο ψηλά. Εδώ είναι από ένα άλλο μέρος της ζωής, από όταν είχε γίνει η επίθεση για τον Μπιλάδεν, η ηγεσία χρειαζόταν στο βασικό χώρο δράσης, όπου οι στρατιώτες έπρεπε να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Η ηγεσία χρειάστηκε και στο Συμβούλιο και πάμε ως την κορυφή, όπου η ηγεσία τελικά είναι και αρκετά μοναχική. Ποια είναι βασικά μηνύματα. Η ηγεσία είναι θεμητό χαρακτηριστικό από προσωπική και κοινωνική άποψη. Είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να ασκηθεί σε διαφορετικά επίπεδα της ζωής και από όλους μας και όλοι οι άνθρωποι σε αυτό το χώρο μπορούν να γίνουν ηγέτε. Πού διαφέρει η ιατρική. Πολλέ φορέ θα μπορούσα να πει ότι είναι λίγο νερό και λάδι η ιατρική ηγεσία. Γιατί? Γιατί έχουμε μάθει σε ένα συνεχή ανταγωνισμό. Έχουμε μάθει ότι η αυτονομία και η αναξαρτησία είναι βασικά στοιχεία και τα επιδιώκουμε. Το πρόβλημα είναι ότι όσο από τη μία δεν μα αρέσει να μα ελέγχουν, από την άλλη τόσο μεγαλύτερη είναι η άρνησή μας να δώσουμε τον έλεγχο είτε ενό χειρουργείο, είτε τον έλεγχο του ασθενούς. Και είναι δύσκολο πολλές φορές να λειτουργήσει κανείς σε ομάδα. Λέξεις όπως στρατηγικός σχεδιασμός ακούγονται εχθρικέ. Και με τους ασθενείς δεν τους εμπνέουμε να ακολουθήσουν μια θεραπεία, δεν τους καθοδηγούμε. Ουσιαστικά δίνουμε εντολή, ουσιαστικά διατάζουμε τι θεραπεία θα κάνουν. Και Καλό ή κακό. Ε, το ίδιο συμβαίνει πολλέ φορέ και με του φοιτητέ και με του ειδικευόμενου που εκπαιδεύουμε. Η ιατρική είχε πάντα τη ένα σύστημα πειθαρχία μέσα τη. σω η ανάγκη του να πάρει αποφάσει σε δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν ένα σύστημα το οποίο δεν. Η δημοκρατία δεν ήταν το βασικό στοιχείο. Ήταν ένα σύστημα στο οποίο έπρεπε να ελέγχει κανεί τα συναισθήματα, γιατί ο γιατρό δεν πρέπει να είναι υπερβολικά σημαντικό να είναι αναλυτικό και όχι πολύ φαντασία και δημιουργικότητα. Και δεν υπήρχαν οι μη κλινικέ δεξιότητε, σημασία των οποίων όπω η επικοινωνία με τον ασθενή, με τον συνάδελφο, είναι βασικέ. Και όλα αυτά πολλέ φορέ οδηγούσαν και ο ανταγωνισμό στην έλλειψη κουλτούρα δημιουργία μια νέα γενιά ηγετών. Όλα αυτά τα προβλήματα δεν σημαίνει ότι δεν έχει ρόλο η ηγεσία στην ιατρική, σημαίνει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να λυθούν. Χαρακτηριστικά ενό ηγέτη, βλέπετε μία λίστα από πολύ θετικά χαρακτηριστικά. Αν έλεγε κανεί να διαλέξουμε ένα, ίσω η ηθική θα ήταν βασική. Γιατί, αν το σκεφτούμε, η ηγεσία χωρί αξίε όπω η ηθική είναι ένα καράβι χωρί πηξίδα. Και αυτό το κάνει επικίνδυνο. Πολλά διαφορετικά είδη ηγεσία, αυτό που δίνει διαταγέ, ο ηγέτη, αυτό που θέτει το όραμα και καλεί του άλλου, αυτό που βάζει μπρο στην ομάδα, ο δημοκρατικό, αυτό που δίνει το παράδειγμα, αυτό που δίνει οδηγίε. Αν θέλουμε να δούμε τα χαρακτηριστικά και τι αρχέ, προσπάθησα να σκεφτώ έναν ηγέτη τη ιστορία που ίσω θα μπορούσε να είναι και ένα μοντέλο χειρουργού. Και μια περίπτωση είναι ο Ατήλα, ο οποίος ήταν ένας από τους, α, η μάστιγα του Θεού, αλλιώς γνωστός, πήρε και κάποιες αρχές, δέκα αρχές. Νούμερο ένα, η καρδιά είναι πιο σημαντική από το μυαλό. Ο Αττήλας είχε πει ότι οι αρχηγοί πρέπει να καλλιεργήσουν την συνέστηση, αλλά η συνέστηση δεν πρέπει να μπερδευτεί με συμπάθεια. Τι σημαίνει αυτό, ότι το IQ ως δέκα ετών, μετά δεν εξελίσσεται. Η συναισθηματική νοημοσύνη όμως είναι ένα έργο ζωής, είναι δύσκολο να το πετύχουμε, χρειάζεται δέσμευση και συνεχή προσπάθεια. Αλλά είναι το κλειδί. Αν μπορέσουμε να καταλάβουμε το συνάδελφο, τον ασθενή, τι θέλουν, ποιε είναι οι προτεραιότητέ του, τότε και εμεί θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα και θα μπορέσουμε να του πείσουμε για το όραμά μα και για το σκοπό μα. Αρχή 2. Για την επιτυχία χρειάζονται πολλά ειδηγεσία. Ο Ατήλας είχε πει, αν ήταν εύκολο να είσαι αρχηγός, όλοι θα ήτανε. Στο παρελθόν ο Γιέτης ήταν ένα μοντέλο, ήταν αυταρχικό. Και όλοι το θαυμάζαν αυτό. Είχαμε ένα παταρχικό μοντέλο, πιθανώ και σε μια πιο εύκολη εποχή, με κλινικέ οι οποίε λειτουργούσαν με πολύ πιο απλά σε εισαγωγικά προβλήματα. Σήμερα έχει αλλάξει <laughs> αυτό. Έχει αλλάξει η πολυπλοκότητα τη καθημερινή ιατρική πράξη. Δεν είναι μόνο το κλινικό μέρο, είναι το ερευνητικό, είναι το οικονομικό, είναι το λογιστικό και κυρίως έχουμε νέες γενιές ανθρώπων με καλύτερη εκπαίδευση οι οποίοι δεν θα δεχτούν τον αυταρχισμό τόσο εύκολα και πρέπει να τους πείσουμε. Και εδώ είναι όλα αυτά τα διαφορετικά μοντέλα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Αρχή 3. Το αποτύπωμα είναι πιο σημαντικό από το μέγεθο του ποδιού. Και πει ο ότι οι αρχικοί πρέπει να αποφεύγουν από που ευνοούν αυτού σε βάρο των ονων. Τι σημαίνει αυτό, Ποια είναι η κληρονομιά του ηγέτη. Η κληρονομιά του γιατρού θα μπορούσε να πει κανείς ότι συνοψίζει σε δύο πράγματα. Αν εξαιρέσουμε την οικογένειά του, που όντω είναι σημαντικό. Το ένα είναι οι ασθενεί του. Είναι οι άνθρωποι που έκανε καλά, είναι οι άνθρωποι που προσπάθησαν να κάνει καλά, είναι οι άνθρωποι που δέθηκε. Και το άλλο είναι οι άνθρωποι του οποίου εκπαίδευσε, του οποίου δίδαξε, του οποίου πολέμησε μαζί του. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί καλείται να γίνει μέντορα. Των αυριανών ηγετών. που Σημαίνει ένα έμπιστο σύμβουλο, καλείται να θέσει ένα στόχο και μετά να πάρει του νέου συναδέλφου και να του οδηγήσει, να του στηρίξει, να δώσει ευκαιρίε, να βάλει το πλάνο και αν όλα αυτά τα κάνει και τα καταφέρει, ποια είναι η ανταμοιβή του, Να τον ξεπεράσουνε. Και αυτό είναι δύσκολο. Αλλά αν είναι ένα άνθρωπο φιλοσοφημένο, τότε θα κάτσει πίσω και θα χαρεί αυτή την επιτυχία. Αρχή 4. Να σέβεσαι τα ιερά. Είχε πει ο Ατήλα: Όλοι όσοι είναι ούνοι και όσοι θέλουν να γίνουν ένα από εμά, πρέπει να μάθουν, να προσαρμοστούν και να ακολουθήσουν τα έθιμά μα. Πάμε σε μια νέα κλινική, σε ένα πανεπιστήμιο, σε έναν ε, χώρο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει κάποιε παραδόσει, έχει κάποιε αξίε, έχει κάποιε αρχέ, τι οποίε πρέπει πρώτα να μάθουμε, να γνωρίσουμε και να σεβαστούμε. Μπορεί να μην συμφωνούμε με μπορεί να χρειάζεται αλλαγή. Η αλλαγή αυτή όμως πρέπει να γίνει σταδιακά. Αρχή 5. Να ξοδεύεις μάρκες με σοφία γιατί δεν υπάρχουν άλλες. Αυτό τι σημαίνει. Ότι πολλές φορές όταν ξεκινάμε σε έναν καινούριο χώρο έχουμε μια μία μίλια περίοδο. Αλλά αυτό δεν θα κρατήσει για πάντα. Άρα πρέπει να διαλέξουμε ποιε είναι οι σημαντικέ μάχε. Δεν είναι όλε σημαντικέ. Και αυτά να πολεμήσουμε. Γιατί πολύ γρήγορα και χωρί να το καταλάβουμε τελειώνει η καλή θέληση. Αρχή 6. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μοναχική ηγεσία. Και πει ο οι Σοφοί, αρχηγοί δίνουν εξουσία και ευθύνη σε αυτού του οποίου έχουν αναθέσει αποστολέ. Η ανάθεση είναι απαραίτητη. Πρώτον, γιατί δεν εξουθενώνει το ηγέτη. Δεύτερον, γιατί είναι ευκαιρία να αναπτύξουν διηγητικέ ικανότητε τα άλλα μέλη τη ομάδα. Και τρίτον, γιατί η καλή ηγεσία είναι ομαδική δουλειά. Αρχή 7 ο καλό ο καλός ηγέτης δεν μπορεί να ηγηθεί αν καβαλάει από τα μετώπιστε. Και αυτό σημαίνει τι στην ιατρική. Ότι είναι δύσκολος ο ρόλος που καλεί να κάνει ο ηγέτης και ότι πρέπει να είναι καλός κλινικά, ερευνητικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά. Το καρότο το λειτουργεί, 8. Αρχή 8. Οι αρχικοί πρέπει να ενθαρρύνουν τον υγιή ανταγωνισμό ανάμεσα στους ανθρώπους αλλά και να τον ελέγχουν. Το καρότο αυτό δεν είναι πάντα χρήματα. Το καρότο αυτό μπορεί να είναι μια ανταμοιβή που έχει να κάνει με το αποτέλεσμα, με ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα με έναν ασθενή. Να έχει να κάνει... Πρέπει να σκεφτούμε ποιο είναι ο ρόλο, η αποστολή του γιατρού. Είναι η φροντίδα των ασθενών, είναι η εκπαίδευση, είναι έρευνα. Και πολλά από αυτά δυστυχώ στην εποχή μα δεν μπορούν να αποτιμηθούν. Δεν μπορούμε πάντα να βάλουμε μια αξία στην εκπαίδευση. Να πούμε έκανε 10 ώρε μαθήματο, άρα αυτό αξίζει τόσο. Αλλά είναι σημαντικά. Αρχή 9. Είναι πρόκληση να υπηρετεί δύο ή περισσότερα αφεντικά. Ο Αττήλα δεν είχε κάποιο σχόλιο, γιατί όπω ξέρουμε, ο Αττήλα δεν είχε αφεντικό. Εμεί όμω έχουμε. Και τα αφεντικά είναι δύο βασικά. Το ένα είναι το προσωπικό του τμήματο στο οποίο ο ηγέτη βρίσκεται, και το άλλο είναι το από πάνω επίπεδο που είναι η διοίκηση του νοσοκομείου, του πανεπιστημίου. Και είναι δύσκολο το έργο να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στα δύο για να είναι εντάξει ο ηγέτη υποχρεώσει του και προ τι δύο πλευρέ. Και το τελευταίο, μην προσπαθεί το αδύνατο. Οι ονοί να συμμετέχουν σε πολέμου που θα κερδίσουν μόνο. Και αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχουν αποστολέ, υπάρχουν αγώνε που ξέρουμε εκ των προτέρων ότι δεν θα κερδίσουν. Θέλει να τα καταλάβει αυτό ο ηγέτη και εδώ η συμβουλή του Μέντορα είναι πολύτιμη άρα σημαντικά σημεία. Έχει αλλάξει ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του ηγέτη. Η δημοκρατική ηγεσία ολοένα και αυξάνεται ο ρόλος παραπάνω. Πρέπει να δούμε στον χώρο που είμαστε, είτε είναι ιατρείο, είτε είναι κλινική, είτε είναι χειρουργείο, να δούμε ποια είναι η φιλοσοφία του, ποιε είναι οι παραδόσεις, τα κατανοήσουμε και αν θελήσουμε σιγά σιγά να τα αλλάξουμε. Χρειαζόμαστε συμβούλους και χρειαζόμαστε να δημιουργήσουμε την επόμενη γενιά. Συμπερασματικά, όλοι μπορούν και όλοι πρέπει σε κάποιο βαθμό να αναλάβουν το ρόλο του ηγέτη. Ο καθένας ίσως στο δικό του μικρό περιβάλλον. Είτε είναι ο χώρος μέσα σε ένα χειρουργείο, μέσα σε ένα ιατρείο, μέσα στο σπίτι, μέσα σε μια κλινική. Είναι σημαντικό. Οι αλλαγέ σήμερα είναι πολλέ, τόσο στην υγεία, στην κοινωνία, στο περιβάλλον μα και σε όλα αυτά ο γιατρό πρέπει να βρει τρόπους να τα απεξέλθει. Και για να γίνει αυτό πρέπει να καταλάβουμε χαρακτηριστικά της ηγεσία πέραν των κλινικών δεξιοτήτων. Άρα ο ηγέτης, και τελειώνω με αυτό, είναι, πρέπει ουσιαστικά να θέσει έναν στόχο, ένα όραμα με τις δικές του προσωπικές αξίες, να μπορέσει να καθοδηγήσει την ομάδα την οποία θα εμπνεύσει ώστε αυτή, αυτός ο δρόμος να είναι ενεργός, αυτή η συμμετοχή. Και όλα αυτά σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, σε μια συγκεκριμένη εποχή που ζούμε. Ευχαριστώ πολύ.